Ναι, και ο Μερούσης. Στην τέταρτη θέση. Λυπής από την Χίο, από τον Βροντάδο. Στα 39 του χρόνια. Με καλούς χρόνους στα πόδια στο μαραθώνιο. Και επιτυχίες το 2012, το 2013, τότε ήταν οι καλές του χρονιές, θα λέγαμε. Ένα αθλητής που έχει διακριθεί από τα 3.000 μέτρα στίπλ, φυσικά εμπόδια. Μερούσης εκτός βάθρου, στην τέταρτη θέση. Για ποιοι θα τα πούμε στον τερματισμό, να τερματίσουμε, ναι, όλοι. Και αυτός είσοδος τώρα στο Παναθηναϊκό στάδιο, τελευταία 170 μέτρα. Μερούσες 4 φορές και αυτός νικητής του αθλητικού μαραθωνίου, γι' αυτό και νωρίτερα το είδαμε. 4 φορές έγινε σήμερα και ο Γκελαούζος. Αυτός είναι ο αθλητής που έχει μεγάλη εμπειρία και πάρα πολλές διακρίσεις στον αθλητικό μαραθώνιο και όχι μόνο στον αθλητικό. Αλλά εδώ έχει συνδέσει το όνομά του. Είναι τέταρτος σε μια επίδοση οριακά κάτω από τις 2,5 ώρες. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Τερματίζει για πολλωστή φορά και αυτό προσφέρει ικανοποίηση. Είσαι εδώ όμως, είσαι κοντά, είσαι πάντα στο μαραθώνιο. Είναι πολλά τα χρόνια που τρέχω, έχω κουραστεί, ήθελα να δώσω ένα παρόν ακόμα, ίσως να είναι και το τελευταίο, δεν ξέρω. Θέλω να ευχαριστήσω όσους με στηρίζουν, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας και την υπηρεσία μου, την Υπηρεσία Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Με βοηθήσαν και έφτασα ως εδώ, έτρεξα μια Ολυμπιάδα. Είμαι ευγνώμων, πρώτα απ' όλα στο Θεό. Το αφιερώνω στοιχείο στην οικογένειά μου, που είναι πάντα δίπλα μου, και στο Παναγιώτη τον Καραΐσκο, ο οποίος είναι ο μεγάλος άτυχος της ημέρας, που δυστυχώς δεν έτρεξε. Ο Χριστόφορος Μερούς θα είναι πάντα κοντά στο μαραθώνιο. Θα είμαι πάντα. Ο μαραθώνιος ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση για μένα μετά τα 3.000 μέτρα με φυσικά εμπόδια που γύρισα εδώ πέρα. Μου φέρθηκε καλά, τον υπηρέτησα πιστά και με αυταπάρνηση, και ευχαριστώ τον Θεό που είμαι εδώ. Ευχαριστούμε και εμείς που ήσουν εδώ, και πάλι συγχαρητήρια.